Λοιπόν, να δούμε τώρα το βίντεο με τις αποδοκιμασίες κατά την είσοδο και κατά την έξοδο εις διπλούν και όχι από αντιεμβολιαστές στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με τις αποδοκιμασίες αντιεμβολιαστών, κάναμε λάθος προηγουμένως, γιατρών που θέλουν και υγειονομικών που θέλουν να επιστρέψουν στο σύστημα. Και δεν έχουν εμβολιαστεί έτσι. Το έχουμε θίξει πολλές φορές αυτό το θέμα. Έχουμε επαναλάβει ξανά και ξανά ότι εμείς είμαστε φανατικά υπέρ των εμβολίων και συνιστούμε στον κόσμο να τα κάνει για να προστατευτεί όσο μπορεί η επιστήμη να μας βγάλει εμβόλια τόσο σύντομα. Ο Σπύρος μάλλον νιώθει καλά που ήταν εμβολιασμένος και αρρώστησε, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Το πέρασε και ελαφριά, του έχει μείνει το βήχας, θα τον ξεπεράσει και αυτόν. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, 7.000, πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν στο σύστημα υγείας με κάποιο τρόπο. Έστω γιατί και όλοι με κάποιο... αυτό λένε ότι το πρόβλημα είναι η απουσία αυτών των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι το μοναδικό θέμα και αυτό. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει διαφωνία Γκάγκα, πλεύρη Γκάγκα. Η κυρία Γκάγκα είπε ότι το σκεφτόμαστε. Ναι. Και ο κύριος Πλεύρης είναι πάντως μέρα διεύθυνση. Να πούμε μια κουβέντα ότι εδώ πέρα η κυρία Γκάγκα και πάλι εξηγούσε στην επίσκεψη αυτή στους γιατρούς μέσα όταν μπήκε ότι ναι, θα δούμε το Σεπτέμβριο για τις κανονικές προσλήψεις και δεν είναι εύκολο να βρούμε το πόσοι θα πάνε στο Παπαγεωργείο και πόσοι στο Παγνί και πόσοι από εδώ και πόσοι από εκεί. Ακόμα το ψάχνουν με τον κύριο Πλεύρη πόσοι πρέπει να διορίσουν, πού πρέπει να του διορίσουν και πώς θα το μοιράσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα βρουν μια άκρη σύντομα τι θα κάνουμε αυτές τις περίφημες προσλήψεις, τις οποίες υπόσχονται εδώ και 2 χρόνια και λένε ότι προσλαμβάνουμε συνεχώς.